Οδηγείται κυρία Κική. Τα λόγα είναι στις τους και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η κίνηση της 7ης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί Μικίνη από την αρχή και παίρνει την πρωτοπορία για να οδηγήσει μπροστά από τον Πάτης Πάουερ. Και ο πίσω Φαπρίνιο, καλά τοποθετημένος, Καζάκ Ρουσλάνασαν. Η Δεσπινού είναι στη συνέχεια με την κυρία Κική, τον Μαριανά Ανιέζα είναι πίσω. Καθώς και ο Χούρικαν στο 800 στην πρωτοπορία. Μικίνη έχει δίπλα της τώρα τον Πάτης Πάουερ. Ο Φαμπρίνιο είναι στο 1,5 μήκος, ο Καζάκ Ρουσλάνασαν στη συνέχεια. Στην πέμπτη θέση ακολουθεί η Μπέλα Τρίξ. Φεύγουμε από το 600 με Πάτης Πάουερ. Να φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό από τη Μικίνη. Ο Φαμπρίνιο ακολουθεί πιο πίσω η Μπέλα Τρίξ. Συνέχεια με τον Καζάκ Ρουσλάνασαν να είναι πιο πίσω 400 με τον Πάτης Πάουερ να έχει περάσει στην πρωτοπορία. Η Μικίνη εξακολουθεί να είναι στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω προσπαθεί ο Καζάκ Ρουσλάνασαν και η Μπέλα Τρίξ. Ο Πάτης Πάουερ με την είσοδο του στην ευθεία έχει αποσπαστεί στα 4-5 μήκη. Ενώ καλό finish κάνει τώρα η κυρία Κική με τον Πάτης Πάουερ στην πρωτοπορία. Και η κυρία Κική στη δεύτερη θέση και φαίνεται να μειώνει μάλιστα. Πάτης Πάουερ και κυρία Κική. Πάτης Πάουερ και κυρία Κική, η οποία είναι δυνατή στο τέλος θέλει να περάσει. Θα περάσει η κυρία Κική και θα κερδίσει καθαρά Πάτης Πάουερ. Μαριανάς και Εθνικό Φρονάς, να η μεγάλη έκπληξη. Μεγάλη έκπληξη της χρονιάς, όταν αντιλαμβάνουμε, η κυρία Κική. Τη βλέπουμε να καταφθάνει τον Πάτης Πάουερ, ο οποίος έδωσε την εντύπωση νικητή, όμως η κυρία Κική ήταν δυνατή, θα κερδίσει καθαρά Πάτης Πάουερ, Μαριανάς και Εθνικό Φρονάς, να πιστεύω στην τέταρτη θέση.